με πατάτες στο φούρνο χρειαζόμαστε. 2,5 κιλά αρνί, 12 πατάτες, αλάτι, ανάμεικτα φρεσκοτριμμένα πιπέρια, λεμονοπίπερο, χυμό και ξύσμα από 2 ακέρωτα λεμόνια, 1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένη ρίγανη, 2 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι, 2 κλαδάκια φρέσκο δεντρολίβανο, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα από χοντροαλεσμένο συναπόσπορο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 φλιτζάνι νερό, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο και 3 τέταρτα του φλιτζανιού ελαιόλαδο. Διαλέξτε ένα ωραίο κομμάτι από αρνί, μπορείτε να βάλετε και κατσίκι, γιατί αυτές τις μέρες συνηθίζεται και το κατσικάκι. Αυτό που θα προσέξουμε είναι να το αρωματίσουμε σωστά και να το ψήσουμε ωραία, ώστε να παραμείνει ζουμερό και τρυφερό και να είναι τέλειο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω κόψει τις πατάτες μου σε μεγάλα κομμάτια και πάμε να στήσουμε σιγά σιγά τα υλικά μας. Έχω εδώ μέσα διάφορα πιπέρια. Χρωματιστά πιπέρια. Πάμε να τα σπάσουμε. Μοσχομύρισαν τα σπασμένα πιπέρια, βγάζουν πολλά αρώματα και έχω εδώ και λίγο λεμονοπίπερο. Θα μπλέξω τα πιπέρια μου όλα μαζί και θέλω και μπόλικο τριμμένο αλάτι. Πάμε να πάρουμε το αρνάκι μας και να κάνουμε μικρές τρυπούλες, να μπήξουμε μέσα τα πιπέρια μας και κομματάκια σκόρδου να δώσει ωραία αρώματα. Μία σκελίδα σκόρδου κομμένη σε δοντάκια για να γεμίσουμε το αρνί. Κάντε τρύπες και θα μπήξετε μέσα σκόρδο που το έχετε αλατοπιπερώσει καλά. Μπήξτε το μέσα στην τρυπούλα. Πατήστε το και καλά με αλατοπίπερο. Το αφήνουμε προς το παρόν εδώ και πάμε να πάρουμε το ταψί που θα στήσουμε το φαγητό μας. Έχω εδώ τις πατάτες, θα τις στραγγίσω από το νερό. Κομμένες σε χοντρά κομμάτια ή κηδονάδα κομμάτια. Και πάμε να βάλουμε όλα τα υλικά μας μέσα στο ταψί. Αλατοπίπερο, μυρωδικά, βότανα, ό,τι σας αρέσει, δεντρολίβανο, θυμάρι, φρέσκια ρίγανη, αποξηραμένα μυρωδικά, ό,τι σας αρέσουν, όλα ταιριάζουν με το αρνί και λίγο απ' όλα το κάνουν ακόμη πιο νόστιμο. Και λίγο ρίγανη. Και λίγο θυμάρι. Και πάμε να βάλουμε λίγο ξύσμα λεμονιού. Τώρα θέλω το χυμό από 2 ζουμερά λεμόνια και πάμε τώρα για εκλεκτή μουστάρδα από χοντροαλεσμένο συναπόσπορο. Έχει πλούσια και πικάντικη γεύση και ταιριάζει τέλεια με το φαγητό που φτιάχνουμε σήμερα. Και τώρα θέλω ελαιόλαδο. Και όλα μαζί θέλω να τα ανακατέψουμε καλά μέσα στο ταψί. Ανάψτε μου το φούρνο στους 200 βαθμούς να ζεσταθεί καλά και με τα χέρια έτσι όπως είναι με τη μουστάρδα και το λεμόνι θέλω να πιάσουμε το αρνί μας και να το τρίψουμε. Και τώρα χρειάζομαι λίγο ωραίο βούτυρο. Ένα μικρό κομμάτι βουτύρου μέσα στο φαγητό μου απογειώνει τη γεύση. Μικρά κομματάκια βουτύρου εδώ και εκεί. Αυτή η ελάχιστη ποσότητα θα κάνει τη διαφορά. Και τώρα θέλω από ένα κλαδάκι βοτάνων πάνω στο αρνί μας και λίγο νερό στο ταψί μου. Βάζω μόνο ένα φλιτζάνι νερό στο ταψί μου. Γιατί θα κατεβάσει το αρνί τα δικά του ζουμάκια και εγώ θέλω οι πατάτες μου να ψηθούν στα ζουμάκια του αρνιού. Φούρνος αναμένος, στους 200 βαθμούς, αντικολλητικό χαρτί από πάνω και σφράγισμα καλό γύρω-γύρω με αλουμινόχαρτο. Δεν θέλω να φεύγει ούτε ίχνος ατμού μέσα από το ταψί μου. Ψήνουμε για μία ώρα στους 200 βαθμούς και μετά θα βγάλουμε από πάνω τα χαρτιά και τα αλουμινόχαρτα, θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία 170 με 180 και θα το αφήσουμε για ακόμη μια ωρίτσα. Θέλω να τσεκάρετε
πατάτα να καραμελώσει ωραία, τα ζουμάκια να τα πιει όλα η πατάτα και να μείνει το αρνάκι με το λάδι του. Αυτό το Πάσχα στο τραπέζι σας, βάλτε αρνάκι στο φούρνο με πατάτες. Θα με θυμηθείτε με αυτή τη συνταγή.